Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, ξεκινήσαμε άλλο ένα Σαρδάμ, ακόμα δεν ξεκίνησα, γεια σας! Λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα ακόμα live με την Τάριελ, τη μικρή γοργόνα, δεν έχω μπει ακόμα. Δεν πειράζει, θα πούμε μαζί σιγά το πράγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 91 like, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, εντάξει. Τα λόγια είναι περιτά πλέον. Είστε θεοί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Ελένη, γεια σου Γκαμπριέλ, γεια σου Μελίτα, γεια σου Σμάιλ, μου λέει αγαπημένο μου. Περαστικά, παιδιά, να πούμε όλοι στη Σμάιλ, γιατί έχει πυρετό σήμερα το κορίτσι. Καλοκαιριάτικα. Όλοι θέλει. Ουφ. Τι έχω πάθει, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Η Σμάιλ θέλει την αγάπη μας. Καταλαβαίνετε. Γεια σου Κονίνος, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Έλενα, γεια σου Μαριλένα, Ιωάννα, Διονύση, Όλιο, Βασίλη, Έλσα. Δημήτρη, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, αν και πιστεύω δεν είναι εδώ ο Διονύσης. Παιδιά, εχθές, πριν κλείσουμε το live, νομίζω έγινε μέλος ο Διονύσης για 7 μήνες στη σειρά και δεν το έδειξε εδώ στο live. Δεν το εμφάνισε γιατί κλείσαμε. Τζότζο, τι κάνεις! Καλώς ήρθες κι εσύ. Λοιπόν, σήμερα θα το βάλουμε αμέτη μου χαμέτη να τα φτιάξουμε με τον πρίγκιπα. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους αυτό το ζευγάρι να δημιουργηθεί. Εχθές μου λέγατε να μπουν σε σχέση, να κάνουν σχέση, να κάνουν σχέση. Νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα, σήμερα είναι το live που αυτό επιτέλους θα γίνει ζευγάρι. Αυτό το πράγμα που δεν μας καθόταν με τίποτα. Τόσο εμπόδια στάθηκαν μπροστά μας. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να το παλέψουμε και να κάνουμε αυτό το ζευγάρι πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Μόνοι μου. Τι κάνετε, πείτε μου τα νέα σας. Ανάσταση, λέει η Εύη. Εύη μου, καλό Πάσχα. Λοιπόν, αυτή κοιμήθηκε στη θάλασσα, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί άρεξε. Μπορείς να κοιμηθείς λίγο ακόμα, μέχρι να γεμίσει, έτσι, να τα πούμε και λίγο με τα παιδιά. Υπάρχουν 12 ολόκληρα μέλη, πολύ σωστά γίνανε κι άλλα. Λοιπόν, θα κάνουμε, θέλω όλα τα μέλη, κάπως πρέπει να οργανωθούμε και όλα τα μέλη, να μου στείλουν μήνυμα στο Instagram και να φτιάξουμε ένα group στο Instagram ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε για το πότε να κάνουμε ένα live μόνο για τα μέλη. Θέλω να συμβεί αυτό. Έχω χαλιά ίντερνετ αυτές τις μέρες. Αχ, βρε Smile μου, τι τραβάς πριά. Τι γίνεται. Λοιπόν, έχω κάποια καινούργια μέλη τα οποία δεν μου έχουν πει το Instagram τους ώστε να τους ακολουθήσω. Είναι η Ντέπη, ο Greek Gamers, η Βασιλεία την έχω, Greek Gamers και Ντέπι Κοκαλίδη, που έχουν γίνει μέλη στο κανάλι, δεν τους έχω follow στο Instagram. Και θα ήθελε πολύ να τους έχω follow στο Instagram, οπότε πείτε μου εσείς στα Instagram σας ή στείλτε μου μήνυμα ότι είμαι ο Τάδε από το YouTube. Για να σας κάνω follow, θέλω να φτιάξουμε μια συνομιλία, ώστε να συνεννοηθούμε να κάνουμε ένα ιδιωτικό live, ένα privé live μόνο για τα μέλη. Λοιπόν, Μαρία, μπήκα τώρα, τι έχασα. Καλώς ήρθες, δεν έχασες απολύτως τίποτα. Απολαμβάνομαι τον ύπνο της Άριελ. Practice yoga, γιατί όχι, κάνε λίγο yoga έτσι να ηρεμήσεις. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με τον άντρα. Μαρία, δεν έχω Instagram. Ακολουθώ μόνο τα μέλη στο Instagram. Μόνο τα μέλη. Λοιπόν, και επίσης θέλω να με ακολουθήσετε και στο Instagram Miss Madden Plays, γιατί από εκεί θα σας ενημερώνω πολύ περισσότερο για τα live streams και ανεβάζουμε και διάφορα περίεργα. Λοιπόν, Miss Madden Plays, θα σας το βάλω και στο chat να το βρείτε. Για να με ακολουθήσετε και θέλω να φτάσουμε 1000 followers σήμερα, τι θα γίνει, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έχουμε φτάσει 200 like, ακόμα δεν ξεκίνησε το live και δεν μπορούμε να φτάσουμε 1000 followers στο Instagram. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα. Μπείτε όλοι σε αυτό το link που σας έδωσα να με ακολουθήσετε. Λοιπόν, ωραία. Κάνε αυτή τη yoga της εδώ, μην αγχώνεστε. Τη βλέπουμε όλοι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για να πούμε εμείς τα δικά μας. Γεια σου Άννα μου! Τι κάνεις, πώς είσαι, τι έχασες, Ηρακλή, τίποτα. Μην αγχώνεσαι, εδώ κάνει τη γυμναστική της, να χαλαρώσει. Γεια σου ρε, γεια σου Χασακή. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω μέλος, αλλά είμαι 11, δεν πειράζει. Εγώ σε ακολουθώ στο Instagram και στα δύο, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω Instagram, δεν πειράζει.
Τι λέει, Μαρία, μπορείς να κάνεις άλλες τιμές στα mail, π.χ. υπάρχουν επιλογές στο fans 2 ευρώ, ξέρω εγώ, γιατί είναι super fans 5 ευρώ. Αυτό δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ σε ακολουθώ και στα δύο, τέλεια, σε ακολουθώ στο Instagram, τέλεια. Και εγώ είμαι 12, λέει η Εύη, αλλά έχει κάνει, έχει γίνει μέλος η Εύη. Πριν λίγα δευτερόλεπτα έπαιζα Sims. Νάτος και ο Μπιλ που δεν είπε γεια, δεν τον είδα στο chat, αλλά έκανε το time out. Γεια σου ρε Μπιλ, τι κάνεις. Πώς είσαι. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά που μπαίνουν στο Twitch και με παρακολουθούν εκεί στο Twitch και έχουμε αποκτήσει μια άλλη σχέση και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Θα θέλετε να κάνουμε και κάποιο live στο Twitch ή δεν σας τρελαίνει η ιδέα, ξέρω εγώ, και λέτε, okay, ας κάνει στο YouTube το ίδιο είναι για μας, σε τέτοια φάση. Σιγά μη σε ακολουθήσω, Μαρία, λέει η Joanna Love, με θυμωμένες φάτσες. Okay. Και τότε γιατί είσαι εδώ. Με θυμάσαι, πολύ ξένη είμαι. Μαρία, τι έχασα, κανένα τσιτ θες? Όχι, ακόμα δεν χρειάζομαι κανένα τσιτ, Ελένη, όλα καλά. Μπήκα πριν να ανοίξεις και είπα καλημέρες. Καλημέρες, 3 η ώρα το μεσημέρι, εντάξει, καλησπέρα. Παιδιά, για όσους δεν έχετε Instagram, εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνεις Discord server, έχω Discord server. Ρε παιδιά, δεν έχουμε και πολλά mail εδώ μέσα. Είναι, κάνουν το mail και δεν είναι στο live. Πώς θα συνεννοηθούμε? Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα συνεννοηθώ με τα mail. Δηλαδή θα πρέπει να... Πώς να το πω? Να μπούμε στο Discord με τα mail. Να μπούμε σε μια συνομιλία στο Instagram. Τι να κάνω? Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύει, πώς θα γίνει αυτό. Και πώς θα τους βρω όλους αυτούς, αφού δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα στο Instagram. Στο YouTube, λέει. Όπα, παιδιά, όπα, όπα, ένα λεπτάκι μισό να το συζητήσουμε. Μας θυμήθηκε, εγώ από τις 4.30 ξύπνησα σουτ. Α, εντάξει. Λοιπόν, να το συζητήσουμε λιγάκι. Μας πήρε τηλέφωνο ο Έρικ. Το είδατε? Ο Prince Eric, ο μπαμπουίνος που δεν μας ήθελε και τον παρακαλούσαμε και όλα αυτά. Πώς γίνεται? Λοιπόν, βρήκα. Ακούστε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα τον καλέσω σπίτι μου. Για να μην με πρίζει και πολύ. Και θα τσακωθώ. Κάλεσε τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή σου. Καλώς ήρθες. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι, είναι η ευκαιρία του να λάμψει, να κάνει την εγγραφή του και να εμφανιστεί εδώ στο live. Και να του πω ευχαριστώ προσωπικά. Λοιπόν, έλα εδώ λίγο να τσακωθούμε. Αυτό τι έπαθε? Α, smile, λέει Instagram ομαδική. Smile μου γλυκιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat που είσαι. Smile λοιπόν μας έδωσε τη λύση και μας είπε, με ένα χώνο σε κοπελιά. Άραξε την πέτσα σου και φτιάξε μια ομαδική στο Instagram. Τέλος. Ωραία, λοιπόν. Θέλω όλα τα μέλη να μου στείλουν μήνυμα στο Instagram. Και να μου πούνε γεια σου Μαρία, εγώ είμαι. Και να τους βάλω όλους σε μια συνομιλία σιγά σιγά, ώστε να μαζευτούμε 12 άτομα και να συνεννοηθούμε για το τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πού είναι αυτός ο φίλος μας? Να τσακωθώ. Ήρθε σπίτι, ήρθε. Λοιπόν, δεν θα σε χαιρετήσω και πάρα πολύ. Θα σου πω για τα βαμπύρ να σε τρομάξω αρχικά. Λοιπόν, είμαι ένας creepy τύπος που όταν έρχεται ένας επισκέπτης στο σπίτι μου, του μιλάω για τα βαμπύρ. Γεια σου. Μη με αγκαλιάζεις και μας δει κανένας άλλος. Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ τι θα σου κάνω. Πρώτα θα ξεκινήσω τρομάζοντάς σε. Εντάξει, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ τρομακτική, ειδικά το βράδυ. Είδατε τι ήχους έκανε πριν σαν γοργόνα. Και μετά, τι θα σου κάνω? Θα σε καλέσω σε ένα ψεύτικο πάρτι, φίλε, γιατί αυτό κάναμε στο δημοτικό. Έτσι. Και μετά, τι άλλο κακό θα σου κάνω? Θα σου κάνω hand buzzer για να σε κάνω ηλεκτροσόκ και να σε τρομάξω. Γιατί αυτή είμαι, τέλος πάντων. Θέλω να ξεκινήσω έτσι. Oh yeah. Και με τη βροχή θα μπορούσατε κάλλιστα να πάθετε σε ηλεκτροπληξία. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό την περίοδο να το σκοτώναμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Τι άλλο θα σου κάνω για να με μισήσεις αυτή τη ζωή?
Κάτι για γοργόνες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη, αλλά προχώρα. Άριελ, πάμε δυναμικά. Αυτός κάθεται στον υπολογιστή σου, κοιτάει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μπορεί να ψάξει αυτή τη στιγμή το Instagram σου και να δει ότι έχεις βρει άλλον γκόμενο. Το καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να τσακωθείς με αυτόν τον άνθρωπο, να τον αποβάλεις από τη ζωή σου, να μην σε ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο, γιατί την κάτσαμε. Γιατί θα έρθει ο άλλος Έρικ και θα δει το σωσία του και θα πει τη φάση. Αυτή η κοπέλα έχει πρόβλημα, ψάχνει ανθρώπους σαν εμένα. Πρέπει να τσακωθώ. Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά με το κακό, γιατί τα άλλα δεν πιάνουνε. Και σου λέω, give the cold shoulder, δηλαδή σε φάση ψυχράδα, παγωμάρα, κακό. Πάμε 300 like, είμαστε 300 άτομα. Παναγία μου, τι ακούω, λέει η Supergirl, έχει φρικάρει το κορίτσι. Λοιπόν, μείον καρδούλες, τέλεια, πάμε σε πολύ καλό δρόμο. Θα συνεχίσω με αυτό και θα πω για τη μουσική, ρε φίλε. Σου έκανα καντάδα, σου τραγούδισα για πάρτι σου και δεν σου άρεσε, φίλε. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να τσοκωθούμε. Οπότε αυτή τη στιγμή γκρινιάζω για τη μουσική που δεν σου αρέσει. Δεν μπορώ εγώ να σου τραγουδάω και να μη σου αρέσει, φίλε μου. Αυτός δεν ήταν που γκρίνιαζε ή ο άλλος. Δεν έχει σημασία. Δεν σου άρεσε η καντάδα μου. Άκου τώρα τι θα γίνει. Φώναζε όσο θέλεις. Θέλω μείον καρδούλες αυτή τη στιγμή. Τι απαιτώ. Τώρα μπήκα τι έχασα. Ρίχνουμε τσακωμό με τον παλιό Έρικ για να μην μας κάνει χαλάστρα με τον άλλον. Φτάνει, εγώ ακούω BTS, εσύ ακούς Justin Bieber, τέλειωσε. Η σχέση μας τελειώνει εδώ. Mock music taste. Λοιπόν, εμένα το music taste μου είναι BTS και εσύ ακούς Justin Bieber. Πρέπει τα τσανάκια μας να χωρίσουνε. Κορεάτικη μουσική forever, παιδιά. Κουκλάρα, λέει η Δανάη. Έτσι, Άριελ, πάμε δυναμικά, BTS team. Τσακώνονται, μείον. Δώσε κι άλλο μείον. Μη φύγεις, εδώ θα κάτσεις, θα τα ακούσεις τώρα. Θα τα ακούσεις. Yet. Γελό, σκατά, φωνάζουμε. Έχω πεθαίνει από τα γέλια, λέει η Smile. Τουλάχιστον τη φτιάχνουμε λίγο τη διάθεση που είναι άρρωστη. Χαλάει, περίμενε να το συζητήσουμε λίγο εδώ τι γίνεται. When herself, Ariel has changed the start of the relationship of the highest amount of friendship. Δεν πιστεύω να χάνει την αγιότητά τη και να γίνεται κακή. Κακιά, να πιτσακώνεται με αυτόν. Μόνο με αυτόν θέλουμε να χάσουμε τη σχέση μας. Δεν μας νοιάζει για τους άλλους. Give me a gift, φίλε, γιατί αυτό σου αξίζει. Να σου δώσω ένα κουτάκι γεμάτο κατσαρίδες. BTS, λέει η Αριάντα. Που μπορούσε να λέει και η Αριάννα Γκράντε, ας πούμε. Μένα με ξέρεις πως με λένε στο Instagram. Σε ξέρω, αγαπή. Πάρε ένα δώρο το οποίο θα είναι γεμάτο κλανιές, φίλε, κυρίες και κύριοι. Πράσινες κλανιές. Της κατά του πήγαμε δώρο. Τι φάση. Λοιπόν, το τζιρ τι είναι, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, το πατάω. Τζιρ. Τι είναι το τζιρ, παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτό πρέπει να το πετάξουμε από εδώ. Δεν έχουμε ζώα. Και θα λέει αυτός μέσα του. Τι έπαθε αυτή. Ξύπνησε πρωί πρωί και έχει νεύρα. Λοιπόν, κι άλλο. Τι θα πούμε, τι άλλο. Brush off. Δεν ξέρω ούτε αυτό τι είναι, αλλά το πατάμε. One Direction έχουν διαλυθεί, βρε αγάπη. Τι One Direction. Billie Eilish. Α, την BTS. Billie Eilish. Πού πας, έλα εδώ. Έλα εδώ, δεν τελειώσαμε. Τώρα θα δεις. Go away, φίλε, και σε διώχνω κιόλας. Δεν... Φλέρτι είναι αυτό, παιδί. Ένα λεπτό. Αυτός ο άνθρωπος είναι μαζόχας. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Εμείς τσακωνόμαστε, φωνάζουμε, είμαστε εκνευρισμένες, προσπαθούμε να του βρούμε ευκαιρίες για να τσακωθούμε και αυτός είναι φλέρτι. Τι σημαίνει αυτό αυτόματα? Αυτός ο άνθρωπος είναι ανώμαλος. Εμείς φωνάζουμε, τσακωνόμαστε και αυτός έχει άλλες διαθέσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, που σημαίνει ότι καλά κάναμε και το χωρίσαμε. Στο καλό να πάει, γιατί δεν γίνεται εμείς να είμαστε τεβριασμένες και να τσακωνόμαστε και αυτός να είναι φλέρτι. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, έλεος, άμα του ζητήσω γιουχού τώρα θα κάτσει. Αναρωτιέμαι. Θα πούμε και για τα πολιτικά. Α, go away και τον διώχνουμε. Και έφυγε. Very angry έγινε όμως τώρα. Τώρα τα πήρε αυτός λίγο. Οπότε άστο να φύγει στο καλό. Bye bye. Bye bye εσύ, φίλε. Μπορείς να φύγεις. Μην. Go away. Go away.
μπορείς να φύγεις. Δεν υπάρχει φλερτ, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κόκκινη οργή σε αυτήν εδώ τη σχέση. Και επειδή εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ chill και τσοκώθηκα μια χαρά και ωραία και η ζωή συνεχίζεται και θέλω να φύγει αυτός από το σπίτι μου. Ask to leave, δηλαδή φύγει από το σπίτι μου, ευχαριστώ. Και εγώ, σαν καλή κυρία που είμαι, κοκέτα, θα πάω σε σπα για να ηρεμήσω. Έχω νεύρα. Τι λέει εδώ, υπάρχουν νεύρα. Έχει τσαντιστεί λίγο και η Άριλ. Οπότε θα την πάω σε ένα σπα, να της κάνω ένα μασάζ, να της κάνω ένα μασάζ στην ουρά, την ψαρέ, το ψάρι, για να ηρεμήσει. Λοιπόν, πού είναι το σπα μας, δεν θυμάμαι, θα ψάξουμε όλες τις πόλεις να βρούμε το σπα. Εδώ είναι το σπα, τσακ μπαμ, το βρήκαμε. Εύκολα και ωραία και θα πάμε και θα αράξουμε και θα χαλαρώσουμε και άμα μας ξαναπάρει τηλέφωνο αυτός, φύρα μου. Τόσο απλά. Σχέση, σχέση. Εύη, ηρέμησε, χαλάρωσε, πρέπει να συνέλθουμε από μία σχέση. Μαρία. Λοιπόν, θέλω τώρα, μιας και περιμένετε, θα κάνετε follow όλοι εδώ πέρα, μην τα πάρω. Ακολουθήστε με όλοι εδώ πέρα, τώρα, για να φτάσουμε 1000 followers. Για να δω λίγο, ένα λεπτό να τσεκάρω πόσους followers έχουμε. Για να δω. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά, έχουμε 900 followers κυρίες και κύριοι εδώ στο Instagram, το βλέπετε όλοι. 900 followers, θέλουμε άλλους 100 για να φτάσουμε 1000. Απλά τα πράγματα και ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι τέρμα τσιτωμένη νεύρα, δηλαδή έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι και πρέπει να κάνουμε κάτι για να την ηρεμήσουμε. Σωστά, σωστά. Θα πάμε εδώ και θα πάρουμε ένα μασάζ. Το οποίο είναι Sweeties Atmotherapy Blossom. Και θα μας το κάνει ο Mr. Jojo. Mr. Jojo, είσαι εδώ στο live. Είσαι έτοιμος να μου κάνεις μασάζ. Να κάνεις μασάζ στην Άριελ. Θέλω ο Jojo να εμφανιστεί στο live τώρα. Αν δεν είναι εδώ στο live, κάηκε. Λοιπόν, παιδιά, ο Τζότζο τον είχαμε φτιάξει πολύ παλιά όταν φτιάχναμε άτομα από εσάς. Τους φτιάχναμε στο Instagram, άντε πάλι. Στο Sims. Νάτος, εδώ είναι. Κοτσονάτος. Και τώρα έχει γίνει μασέρ. Δηλαδή, η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Και εγώ απορώ τώρα. Αυτός ο ανφλέρτη. Πώς έγινε μασέρ. Δηλαδή, τι κάνει εκεί πέρα. Αν είναι δυνατόν. 5 ώρες μέχρι να περπατήσει. Δεν είναι εδώ ο Τζότζο και θα φάει πρόστιμο. Θα πάρει απουσία. Γιατί τέτοιος είναι. Πάμε να μου κάνεις μασάζ, έλα 5 ώρες πάνω. Μέχρι να φτάσουν. Καήκαμε, παιδιά. Γίνεται να παίξει μια φίλη μου που έχει και έχω το Sims. Να παίξετε μαζί, όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι online multiplayer. Είναι single player το Sims. Αχ. Άντε, τσάμπα ο δρόμος. Συγγνώμη, τόση ώρα τι κάνουμε. Α, ετοιμάστηκε το κορίτσι, ξάπλωσε, έχει αράξει, δεν είναι εδώ ο Τζότζο, κάει και ο Τζότζο. Τέλειωσε. Είναι όμως, κοιτάει και η άλλη από πίσω σου, λέει μην της κάνει τίποτα. Είμαι και εγώ εδώ, μη φοβάσαι, άραξε την πέτσα σου. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Αυτή παρακολουθεί την κατάσταση. Πολύ στενά. Και βλέπει τι γίνεται. Σου λέει είναι όλα καλά εδώ πέρα. Μια χαρά, γεια σου. Γεια σου Χρήστο και σε σένα. Μαρία, σε έχω ακολουθήσει στο Instagram. Τέλεια. Δεν είναι εδώ ο Τζότζο. Ο Τζότζο κάει και έχει να ακούσει κράξιμο. Μαρία, τι έχασα. Έχεις χάσει εδώ Σόδομα και εγώ. Μαρία, έχουμε τσακωθεί με τον άλλον. Έφυγε. Μας άφησε μόνος μας. Το είδατε. Παναγία μου. Μας έφυγε. Δεν κολλάει το live, κολλάει το ίντερνετ σου. Οπότε χαμήλωσε την ποιότητα για να το βλέπεις καλύτερα. Γιατί εκεί που λέει η εγγραφή έχει και συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι να γίνεις μέλος. Έχουμε αυτή τη στιγμή 12 μέλη τα οποία ακολουθώ στο Instagram. Έχουν αυτά τα πολύ όμορφα emoji που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο chat. Ξεχωρίζουν στο chat γιατί έχουν ένα υπέροχο ντόνατ δίπλα τους όπως η Εύη. Καλή ώρα, βλέπετε. Και θα κάνουμε και ένα privé live μόνο με τα μέλη να μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο, σε κλήση, να παίξουμε παιχνίδια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Απλά προσπαθώ να δω πώς μπορούμε να το συνδέσουμε όλο αυτό. Σε τι συντομιλία να είμαστε στο Instagram, ξέρω εγώ, εδώ, κάπου στο Discord, να βρεθούμε όλοι μαζί τα μέλη για να συνεννοηθούμε.
Αυτό. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 12 μέλη και τα 2 μέλη είναι μόνο μέσα στο live. Πόσο συνεννοηθώ, πες μου. Όπα, όπα, τι είναι αυτό εδώ. Εντάξει, δεν μ' αρέσει και πολύ τελικά. Μου έκανε στο μασαζάκι, μπράβο Τζοτζο. Είσαι ωραίος. Τι να του πούμε, friendly κάτι. Να του συστηθούμε. Όχι, δεν θέλει, έφυγε ο Τζοτζο. Έκανε το μασάζ του, γι' αυτό σας λέω ότι είναι unflirty. Το παιδί αυτό είναι unflirty. Φουτ. Πώς θα μας κάνει φουτ, ρε παιδιά. Μας κάνει κυριούλα αυτή. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Είδατε ότι είναι unflirty. Έκανε το μασάζ και έφυγε. Τι έκανε. Δεν ασχολήθηκα. Τώρα θα μας κάνουν μασάζ στα πόδια. Εγώ αναρωτιέμαι, θα γίνει ουρά. Πώς γίνεται να κάνει μασάζ στα πόδια, ρε φίλε, αφού αυτή είναι γοργόνα. Είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Κάνει μασάζ. Α, πήγα να πω πάνω από τα παπούτσια. Κάτι πρέπει να κάνω για τη συμμετοχή. Ναι, πρέπει να πατήσει το κουμπί αυτό και μετά σου λέει τι να κάνεις. Μαρία, βαρέθηκα να προσπαθώ να σου μιλήσω και τα παρατώ έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να μου μιλήσεις. Μόλις τώρα διάβασα το πιο παραπονιάρικό σου μήνυμα ever. Πώς νιώθεις γι' αυτό. Δεν ξέρω. Πες μου. Κατέρινα, να μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Βάλε την Ariel σε μπανιέρα. Α, ναι, θα τη βάλω. Άμα τη βάλεις σε μπανιέρα γίνεται γοργόνα, όχι. Νομίζω είναι κανονική. Δεν πλατσουρίζει μέσα στη μπανιέρα. Ζωή μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Κυριακή μου, συνονόματι. Σον Μέντες, πόπο. Αγαπώ το Σον Μέντες. Είσαι τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια, Κατερίνα μου. Εύη μου, μη σπαμάρεις, κούκλα μου. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να την βάλουμε σε μπανιέρα. Έχει μπανιέρα εδώ. Έχει εδώ. Να κάνει ένα bubble bath. Να δούμε. Evie Games, αγαπημένη μου, μην σπαμάρεις. Μην γράφεις συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ωχ, Παναγιά μου, προσπαθώ να βολευτώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Πήγαινε σε πισίνα. Και σε πισίνα το παθαίνει, δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε εδώ πρώτο. Ω, φίλε, έβγαλε ουρά. Nice. Ποιος μου είπε να μπω σε μπανιέρα. Δεν το είχα δοκιμάσει. Μαρία, με θυμάσαι? Ναι, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, top 10 και ταινίες. Παιδιά, παρ' λίγο να πέσω. Η καρέκλα μου μόλις λάγκαρε. Εντάξει. Όλα καλά τώρα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Γεια σου, Μαρία, και τι έχασα. Έχασες πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή εδώ έχει χαλαρώσει τώρα. Εντάξει, όλα καλά. Νομίζω ότι δεν την νοιάζει και πολύ που τσακώθηκε με τον άλλον και μπορεί να γυρίσει σπίτι. Τι λέτε εσείς? Ή να μπει σε καμιά πισίνα. Κάποιος μου βάλει ιδέα τώρα για την πισίνα. Θέλω να μπει και σε πισίνα τώρα. Υπάρχει κάποια δημόσια πισίνα εδώ κοντά. Πού έχει πισίνα? Δεν υπάρχει κάποιο μπαρ που να έχει πισίνα. Μην με ρωτάτε αν σας θυμάμαι. Παιδιά, έχω τη χειρότερη μνήμη ever. Οπότε πολύ πιθανό να μην σας θυμάμαι. Εδώ έχει πισίνα που την βλέπω. Και να πάμε με τον δικό μας να τον καλέσουμε. Πού είναι? Δεν είναι εδώ στη λίστα. Τι πας? Δεν είναι διαθέσιμος. Με λέμε ναι, Δήμητρα. Ωραία. Μαρία μου, έκανα sub και δεν το έχω δει στο βίντεο. Ήθελα να... Βρε, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να κάνετε τώρα, να πατήσετε και like. Και είμαστε 350 άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήρθαμε σε αυτό το μπαράκι. Για να δούμε. Πάμε να μπούμε μέσα στην πισίνα. Α, μπορεί να κάνει κανονικά μπάνιο στην πισίνα με γοργόνο κατάσταση. Τελικά. Ο Μπιλ δίνει πόνο εδώ. Να είναι καλά το παιδί. Χωρίς αυτόν τι θα κάναμε. Έβγαλε την ουρά της. Ωραία και καλά. Είδατε. Όριστε, σας λύθηκε και η πορεία και εδώ. Μια χαρά τα πάει. Τσούκου 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 τσούκου. Κολυμπάει πολύ όμορφα και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, για την εγγραφή σου. Καλώς ήρθες. Πρέπει να έχεις κάρτα για να κάνεις συμμετοχή, πλήζα πάντα μου. Ναι. Πρέπει να έχεις PayPal ή κάρτα. Πότε θα παίξεις με την οικογένεια της Μαντώ? Θα παίξουμε και με την Μαντώ. Θα παίξουμε και με την Μαντώ, δεν την ξεχνάμε. Ο Έρικ ήταν στη λίστα, ήταν ο παλιός ο Έρικ που έχουμε τσακωθεί, εμείς θέλουμε τον καινούριο. Λοιπόν, είδαμε και με την πισίνα ότι όλα είναι ok. Νομίζω.
Οπότε καλός καιρός βασικά να γυρίσεις σπίτι σιγά σιγά το κορίτσι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίδια μου, να σε κάνα πήγαινε στο σπίτι και κάλεσε τον Έρικ. Εύη, άραξε την πέτσα σου και χαλάρωσε το κορμάκι σου. Είμαι από τη Λέσβο. Τέλεια! Δεν λες λίγο το όνομά μου. Miss Madden Fan Forever. Τέλειο όνομα, το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεώργιος, για την εγγραφή σου. Καλώς ήρθες. Γίνεται να γίνω μέλος με PaySafe? Νομίζω όχι. Δυστυχώς. Δεν είμαι και σίγουρη. Συμμετοχή. Πατάς. Νομίζω όχι, παιδιά, δυστυχώς. Με PayPal. Α, ναι, προσθήκη PaySafe, PayPal και χρεωστική κάρτα. Ναι, μπορείς να γίνεις. Μπορείς να γίνεις και με PaySafe. Yes. Μόλις τώρα το τσέκαρα. Πού είναι η μικρή γοργόνα μας? Μπήκε στο σπίτι, εντάξει. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Α, παιδιά, όλο βρέχει. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό που κάνει το... Πάμε να παίξουμε στην βροχή. Γιατί όχι? Αυτό τι είναι εδώ πέρα, lounge? Τι είναι αυτό, λεμνούλα? Τι φοράς? Έκατσε εκεί. Ωραία. Θα βγάλει και εδώ ουρά, θα τρελαθώ. Όχι, εδώ δεν βγάζει ουρά, εντάξει. Πάλι καλά, γιατί είναι ρηχά. Κάθεσε βροχή και αράζει, παιδιά, είναι τέλεια. Θα μπω για μπάνιο με ανοιχτό το live. Τέλεια, να σου κάνουμε παρέα. Πότε θα γίνει το ζευγάρι με τον Έρικ? Σήμερα, ηρεμήστε. Πόση ώρα κάνουμε live, ρε παιδιά? Έχουμε χρόνο ακόμα. Μην αγχώνεστε. Αυτή παίζει εδώ, έχει τρελαθεί. Μπήκε με διαφορά ο αγαπημένος σας mod. Βρε Θοδωρή, πού είσαι, έχεις χαθεί. Άμα δεν είχα και τον Bill, δεν ξέρω τι θα έκανα. Τώρα μπήκες. Ο καλύτερος mod, ο αόρατος. Γεια σου, ρε Θοδωρή, τι κάνεις, φασίζει. Κάλεσε το σπίτι. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Για σήκω εδώ πέρα λίγο. Sour in rain. Okay. What? Αυτή είναι γυμνή. Τώρα είναι γυμνή. Το βλέπετε όλοι ότι είναι γυμνή. Τι κάνει ακριβώς? Οπ. Τι φας. Λοιπόν, clear skies, έλα. Καθάρισε τους ουρανούς εδώ γιατί δεν μας βλέπω καλά. Είδα, δεν είπα. Ο καλύτερος είπα ο αγαπημένος. Έχει διαφορά, ναι. Ariel used mermaid powers to change the weather. Ναι, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει ο καιρός. Τι θα γίνει? Παιδιά, τι... είναι αργά, ε. Είναι πρωί, τι φάση, είναι απόγευμα, δεν ξέρω. Πάμε να κοιμηθούμε πάλι, για λίγο. Και μετά θα καλέσουμε τον Έρικ. Την άλλη μέρα. Μπορεί να πεθάνει από τις αστραπές. Λογικά μπορεί, ναι. Αρχίζει και ψυχαλίζει τώρα, δεν βρέχει 100%. Εμένα με θυμάσαι, είμαι εδώ όταν έκανες live τις τρίτες. What? Όντως. Σήμερα είχα μια συζήτηση με τη Smile και συζητούσαμε για τις τρίτες που έκανα live. Και είχα πρόγραμμα. Bloom μέσα. Καλά είμαι για σου, Χασάκη. Θέλω να πάω θάλασσα και δεν μπορώ λόγω του πυρετού. Smile! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ. Super chat! Ας πούμε όλοι περαστικά στη Smile να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη θάλασσα. Μήπως βρε Smile μου που πήγες στη θάλασσα τις προάλλες. Κρύωσες. Τι γίνεται, γιατί αρρωσταίνεις τόσο πολύ? Να προσέχεις. Πήρες και ένα ντεπονάκι. Βλέπεις και τη θάλασσα εδώ πέρα, τη λιγουρεύεσαι. Ζηλεύεις, λες αυτή γιατί κολυμπάει. Παιδιά, ακούτε κάποιο θόρυβο στο background? Το ψυγείο μου άρχισε πάλι να δίνει πόνο. Ελπίζω να μην το ακούτε. Εγώ το ακούω.
Και μου σπάει τα νεύρα. Δεν το ακούτε, όχι, τίποτα. Ωραία. Περαστικά, είδε όλοι λένε περαστικά. Αύριο θα κάνεις live, αύριο τι μέρα είναι? Τετάρτη, αύριο όχι, δεν θα κάνω live. Και εγώ θάλασσα, είμαι, don't worry, κάπα. Δεν είσαι θάλασσα. Είσαι Ελλάδα πάλι. Μαρία, θέλω μια βοήθεια, λέει. Πώς μπορώ να γονίζω οργόνες? Υπάρχει πιο οικονομικό... Οκ, okay, θα κάνω donate για να με προσέξεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις donate για να σε προσέξω. Μόλις σου πρόσεξα και χωρίς να κάνεις donate. Όχι, δεν φταίει αυτό, απλά με κόλλησαν. Όχι, ρε γαμό. Α, ναι, είναι στην Κρήτη και βλέπει τη θάλασσα από το παράθυρο της. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει 300 like όμως. Αυτή κοιμάται και η τύχη μας δουλεύει. Πρέπει να φτάσουμε όλοι 300 like και να κάνετε follow αυτό το, εδώ το Instagram. Είμαι θάλασσα, αλλά κάποιον δει, κοιτάει τα stories μου. Μισό λεπτάκι. Θα σε παρακολουθήσω μετά. Γίνεται το Sims να πεθάνει στη θάλασσα από πνιγμό? Δεν το γίνεται, δεν ξέρω, παιδιά. Πότε δεν με προσέχεις? Τι παράπονα είναι τούτα, βρε. Τι να κάνω, βλέπετε το chat πώς πάει. Φτάσαμε 300 like. Ακούγεται. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου έχει κολλήσει από μέλισσες. Κλείστε τα μάτια σας, κάντε λίγο σαν να το ακούτε. Κάνω be right back για να φτιάξω λίγο το ψυγείο, γιατί και εγώ το ακούω και μου σπάει τα νεύρα. Εσείς δεν το ακούτε, αλλά εγώ το ακούω. Οπότε, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο και έρχομαι. Ξαναγύρισα, δεν άργησα καθόλου. Οπότε, τώρα δεν ακούγεται, το έφτιαξα. Μπαμ μπαμ, τι νομίζατε, έτσι. Γρήγορα, γρήγορα. Και κοιμάται αυτή. Όταν... Αυτό ήταν το live, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ρε, γρήγορα, ήρθα δίπλα, είναι το ψυγείο μέσα, να μου διώξει τους viewers. Το προχωράω, ναι, το προχωράω. Να πέρασε λίγο γρήγορα. Γεια σου, Μαράκι. Γεια σου και σε εσένα. Καλώς ήρθες. Μαρία, πότε θα δούμε? Ποτέ δεν μου απαντάς. Πω, παιδιά. Δεν ήξερα ότι έχω τόσο παραπονιάριδες viewers. Το έχω προσέξει. Παιδιά, έχασα πολλά. Έχασα πάρα πολλά. Αλλά δεν έχασα το σημαντικότερο από όλα, που σήμερα θα γίνουμε ζευγάρι με τον Έρικ επιτέλους. Πρέπει να αλλάξεις ψυγείο, το ξέρω. Με τόσες ερωτήσεις έκανα και άλλα παρά που να συνεχίζει η καλή. Πώς κοιμάστε έτσι? Όπα, ξύπνησε. Εντάξει, ρε. Τώρα είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρε παιδιά. Λοιπόν, θέλω κάποιος, εσύ, Θοδωρή, που μένεις και Αγγλία, θέλω να μου πεις το AM τι είναι? Βράδυ, μεσάνυχτα. Ναι, λογικά. Για το PM είναι... μέρα, φαντάζομαι. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή είναι νύχτα. Εγώ τι κάνω μες στη νύχτα? Ο Τζότζο και ο Ασάσιν λέει δεν τελείωσαν με τις Πανελλήνιες. Τελείωσαν. Ο Τζότζο μας νομπάρει, ο Ασάσιν... δεν ξέρω. Λοιπόν... τι άλλο να κάνει? Ας κάτσει στον υπολογιστή, ρε παιδιά. Α, όχι, θα κάνει practice singing. Go here. Για τώρα μπήκα, τι έχασα? Έχεις χάσει τις Παναγιές στα μάτια τώρα, τι ρωτάς κι εσύ? Γεια σου, γεια σου, Rose. Μαρία, ούτε εγώ μπορώ να πάω για μπάνιο, γιατί έπεσα, λέει, το χέρι μου. Πέρασε κόλλο. Περαστικά σου. Είσαι πιο γλυκός άνθρωπος που γνωρίζει. Λοιπόν, ας κάτσω... Α, ναι, practice singing. Για να δούμε. Λοιπόν, τι να ακούμε προσεκτικά. Πώς τα πάει. Και ψηφίζουμε.
1 έως 10. Πόσο καλά τραγουδάει η τύπισσα, η Άριελ, η αγαπημένη μας. Μα γιατί δεν διαβάζω ολόκληρο το σχολείο μου. Εντάξει, είναι πολλά τα σχολεία, πρέπει να διαβάζω λίγο απ' όλα. Μαρία, εδώ βρέχει. Εδώ και δεν βρέχει. Δυνάμωσε το λίγο. Μισό λεπτά και το δυνάμωσε. Πέντε, δέκα, οχτώ, εννιά, πέντε, εφτά, δέκα, πέντε, έξι, πέντε, έντεκα, έξι, εφτά, εφτά, τέσσερα, οχτώ, πέντε, έξι, μηδέν, εννιά, δέκα. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν το έχει και πάρα πολύ. Το λαλαλαλα δεν μας βγαίνει. Λαλ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 α. Λοιπόν, θα της πάρω ένα μικρόφωνο. Μόλις στερνίστηκα, αλλά σας γλίτωσα. Θέλουμε να πάρουμε ένα μικρόφωνο, να το βάλουμε έξω και να αρχίσει να τραγουδάει. Μικρόφωνο. Λοιπόν, πού είναι ο cheater μου? Θέλω τον cheater. Ανέβηκε βίντεο στο F Academy. Ναι, το ξέρω. Έχει ανέβει. Θα το δείτε μετά όμως από το live. Λοιπόν, ποιος ξέρει το cheat που μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε, από όπου θέλουμε, τα πάντα όλα. Πού είναι το cheat μου? Ελένη, πού είσαι? Πώς μπορεί να γίνεται γρήγορα γοργόνα πάντα? Δεν ξέρω, εγώ την έφτιαξα γοργόνα. Να το, το βρήκε smile, παιδιά, εντάξει. Ορίστε. Το αστέρι του chat. Το αστέρι του live είναι smile. Μισό λεπτάκι. Για να το δοκιμάσουμε. Unlock. Οπα. Και για να δούμε τώρα. Τσακ, μπαμ. Έτσι, απλά και ωραία. Το πήρα από το μικρόφωνο. Θα το βάλουμε... Δεν ξέρω πού να το βάλω. Να το βάλω εδώ. Σε φάση τραγουδάει στον κρεμό, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό, το οποίο δεν έχει κάγκελα εδώ γύρω γύρω. Δηλαδή άνετα πέφτει και σκοτώνεται. Μπορεί να πηδήξει εδώ? Όχι. Να κάνει jump δεν μπορεί. Λοιπόν, φτάνει με το λαλαλα. Πού είσαι ρε Τζόρτζ, τόση ώρα. Έλεγα για τα μέλη εδώ πέρα. Πώς θα συνεννοηθώ με τα μέλη για να μπούμε μια ομαδική κλίση, να μιλήσουμε όλοι μαζί. Να μας βοηθήσεις και εσύ, μιας και είσαι μέλος. Να δυναμώσω το παιχνίδι. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Λοιπόν, πήγαινε εδώ. Και sing a song. Αυτό. Τι γίνεται με τον Έρικ? Καλά είναι. Είναι εμείς, θα το βρούμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Βιάζεστε να κλείσουμε το live? Ωπα, καλή γίνεται τώρα. Παιδιά, γίνεται καλή! Εξελίσσεται το κορίτσι! Θα της πάρω και ένα πιάνο. Εν τω μεταξύ, το έχετε δει ότι κυκλοφορεί συνέχεια με το μαγιό, ε. Κακό αυτό. Ένα ακόμα κακό στις γοργόνες είναι ότι κυκλοφορούν όλη την ώρα με το μαγιό. Όλα έξω στο μπαλκόνι μου θα τα βάλουμε. Θα γίνουν από τη βροχή χάλια, αλλά δεν μας νοιάζει. Βασικά, το cheat θέλω με το control είναι ή alt. Ποιο είναι το control ή shift? Παιδιά, ποιο είναι το cheat που μπορείς να βάλεις όπου θέλεις, ό,τι θες? Δεν το θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να βάλω εδώ το πιάνο. Πού είναι το cheat? Ποιο είναι το cheat που μπορώ να βάλω ό,τι θέλω, όπου θέλω? Alt. Γιατί δεν το πιάνει όμως?
Λοιπόν, τι είναι αυτό? BB Movald. Για περίπου. Control Shift C. Βάζω αυτό εδώ. Προσπαθώ να το φτιάξουμε όλα εδώ πέρα. Τι γίνεται? Το έχουμε κάνει αυτό. Οπότε πατάω Alt και... Δεν πάει εδώ που θέλω όμως. Ωραία, δεν πειράζει, το βάλουμε εδώ. Αυτό το λεκανάκι αλλάζει χρώμα. Θα το κάνουμε πράσινο. Ή να το βγάλω. Θα το βγάλω. Παιδιά, εντωμεταξύ έχω βάλει τα top chat να βάλω ζωντανή συζήτηση. Μισό λεπτάκι τώρα, είμαι λίγο εδώ focus. Έχει γίνει πολύ καλή. Τέλος. Λοιπόν, τώρα θα τραγουδήσουμε λίγο στο πιάνο. Θα προσπαθήσει να μάθει λίγο πιάνο, εγώ σας μιλάω. The Wolfie, γεια σου, καλώς ήρθες. Άρα τραγουδί να τραγουδήσει. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Ποιος δεν ακούγεται, εγώ ή αυτή? Μαρία, σου γράφω μία ώρα, λέει. Να τα παραπονώ. Γεια σου Μαρία, καλώς ήρθες. Να πάει βόλτα με τον Έρικ. Τώρα να ξημερώσει λίγο, γιατί είναι μεσάνυχτα ακόμα. Είναι βράδυ και θα μας πει ότι κοιμάται. Ας να μάθει λίγο πιάνο. Αναστασία του Μπόχη. Είσαι τέλεια, ευχαριστώ. Μαράκι μου, δεν με αφήνει να γίνω μέλος και έκλαιγα. Γιατί βρε? Μη στεναχωριέσαι. Λίγο ακούγεται το πιάνο, δυνάμωσέ το. Τώρα ακούγεται καλύτερα. Πάμε 350 like. Άλλα 2 like θέλουμε ρε παιδιά. Τσιγκουνεύεστε. Ωραία, νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να βγούμε με τον Έρικ. Και να τον καλέσουμε σε ένα date. Πρωινό. Αχ, όταν κάνει έτσι τρομάζω πάρα πολύ, παιδιά. Πετίνε πετώνα! Και με store! Αφροπρόπρο! Α, by the way, το AM είναι πρωί και το PM βράδυ. Μετά από χίλια χρόνια. Λοιπόν, ας πάμε στην παραλία. Όχι, not available, λέει. Γι' αυτό, not available. Όλα not available. Δεν μπορούμε να πάμε ένα date. Μόνο στο bar μπορούμε να πάμε. Ωραία, θα πάμε αλλού. Θα πάμε εδώ, που και εδώ έχει ψάρια. Θα πάμε στο μουσείο. Στο μπαρ. Πού να πάμε? Θα πάμε στο μουσείο, είναι πιο ήσυχα. Και έχει και ωραία θέα. Πότε θα παίξεις με τη Μαντώ? Στο επόμενο live άμα είναι. Μαρία, πάω να κάνω μπάνιο και έχω ανοιχτό το κινητό μου να σε ακούω. Τέλεια. Χιονίζει. Τι φράζει. Κάτσε να βάλει τα χειμωνιάτικα της τότε. Είναι πολύ σκοτεινά εδώ. Αυτό το μουσείο είναι πίσω σκοτάδι, ξέρω. Τι γίνεται εδώ? Δεν πιστεύω να μάθεις για τον Έρικ που τσακώθηκα. Φώναξε το καλό. Τα χειμωνιάτικα του ρούχα εντωμεταξύ δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Τα έχουμε τσεκάρει. Τα ρούχα του δεν τα τσεκάραμε καν εντωμεταξύ. Τον βάλαμε έτσι χήμα.
Χωρίς να το τσεκάρουμε καν. Να το κάνουμε φιλερτάκι έτσι να πιάσουν τα αίματα. Να αρχίσουμε σιγά σιγά το ρομάντσο για να γίνει το κονέ, καταλάβατε. Μέσα στο κρύο. Παιδιά, μόνο που τους βλέπω κρυώνουν για κάποιο λόγο. Κάτσαν και στο κλιματιστικό. Περαστικά, όποιος είναι άρρωστος. Παιδιά, το να είσαι άρρωστος καλοκαιριάτικα είναι λίγο σπαστικό. Χιονίζει το καλοκαίρι. Δεν είναι στο Sims, είναι φθινόπωρο τώρα. Και χιονίζει το φθινόπωρο. Παιδιά, άμα το κάνω αυτό, περιμένετε. Wanna choose? Zorbo? Lara? Huh, Dunda? Buena soup! Θα σταματήσει να βρέχει. Εξήντα! Βορσέ... Βίνι! Θέλει να γίνουμε playful. Κουαντίστεμπε! Κενάμπο! Κουίμο! Κουίμο! Σουάνι Τζάνκα. Αβενόρι Γίκλα. Λέτε μου. Όνε αφουζά. Γεια σα, όλοι σα παίρνετε τώρα, παιδιά. Είμαι συγκεντρωμένη να πάει καλά το. Το ραντεβού μα εδώ πέρα. Πάμε 400 like. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πού πα, έλα εδώ. Γιατί φεύγει. Γυρνά πίσω. Ποια είναι αυτή, πάει τον ακολουθεί. Έλα εδώ. Διαβάστε αυτό που λέει ο Μπιλ, παιδιά, είναι σημαντικό για όσους ρωτάτε. Obatosh, Arsene, Wegwin Owen, Kalanchine, Zobe, Ponka, Ina Swartz, Phoeba, Kapuna, Dashimo, Shani, Robo Kletz, huh? Πρέπει να είναι playful. Είδατε που σταμάτησε να χιονίζει επειδή έκανε τέτοιο, την καραμούζα. Deep conversation, φεύγει. Γιατί φεύγει! Κυνήγα τον! Πάει, πρέπει να πάω στο παιδίατρο γιατί μου πονάει η κοιλιά μου. Περαστικά, φίλε και πλαγιά σου! Δημήτρη Τσέλιο, γεια σου! Έλισσα, μου ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τώρα θα γίνει βρε, boyfriend, ηρεμίστ. Ωραία. Είναι πολύ γλυκόγλυς και τρυφέρουλης. Το πατάω, ορίστε. Και επιτέλους αν είναι κάποιος μπροστά μας να μας πέσει τα νεύρα. Να έρχεται να μιλάει μαζί μας. Γίνε ζευγάρι! Yeah! Ορίστε που λυσάξατε. Πάσο ενέτικης. Μια χαρά τα πάνε με αυτόν πάντως. Βουένα σούπ! Προπόζ έχει, κατευθείαν όλα τα βγάζω. Σε ένα ραντεβού. Με τη Βαντό θα παίξουμε στο επόμενο live, παιδιά. Πάμε 400 like, είμαστε πολύ κοντά.
passionate. Πρόπο, έρωτας μεγάλος και κυρευνοβόλος. Τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει αυτό το ζευγάρι για κάποιο λόγο. Έχει και ωραία μουσικούλα εδώ σε αυτό το κτίριο. Πέρασε η Μαντόλα με. Είναι στο μουσείο. Όντως. Νομίζω ότι μου λέτε να παίξω με τη Μαντόλα. Δεν την είδα όντως. Δεν την είδα παιδιά, sorry. Για να δούμε πώς είναι κάτω. Τώρα δεν τη βλέπω κάπου. Μαρία κολλάει. Το δικό μου live δεν κολλάει. Δεν έχω καθόλου drop frames, άρα φταίει το ίντερνετ σου. Κατέβασε λίγο την ποιότητα. Παιδιά, το ραντεβού πήγε τέλεια. Νομίζω ότι μια χαρά τα πάνε. Ρε, πού είναι η μουσική? Σαν πιλιέλης μου ακούγεται αυτό. Ως ενάης μου ακούγεται. Πού είναι η μουσική? Πού είναι? Ωραίο το τραγουδάκι, Πρέπει να είναι κάποιο πραγματικό, ξέρω. Τι ωραίο που είναι, ελπίζω να μην φάω copyright. Πότε θα κάνεις meetup λέει στην Αθήνα? Ελπίζω να κάνω κάποια στιγμή σύντομα. Έγινε boyfriend, yay! Τα φτιάξανε! Είναι το ζευγάρι μας! Ορίστε, εδώ, boyfriend. Dating. Ναι, μια χαρά. Καλησπέρα Ευθύμη, τι κάνεις? Ευθύμη μου, δεν το είδα. Be married. Oh, what? Λοιπόν, ας γυρίσει σπίτι. Μην το παρακάνουμε. Ευθύμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ super chat. Να είσαι καλά. Δεν την είδα, παιδιά. Έχω τα μάτια μου εγώ στο ζευγάρι. Δεν παρατηρώ τι γίνεται γύρω μου. Εσείς όλα τα βλέπετε. Θέλουμε γιουχού. Πλάκα, πλάκα δεν έχουν κάνει. Είναι πλατωνική η σχέση. Τα φτιάξανε πριν κάνουν γιουχού. Είδατε, δίνουμε και καλά μηνύματα εμείς εδώ στο live. Μια χαρούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέανα μου, να είσαι καλά. Παιδιά, τώρα θα σκάσει αυτή. Πήγαινε κανένα μπανάκι στη θάλασσα να ηρεμήσει η κοπέλα μου, άντε. Βασικά κάνε ηλιοθεραπεία να παυρίσεις κι άλλο. Μιλάει γιατί εγώ δεν ακούω Χριστό. Παιδιά, ναι, μιλάω. Τι φάση. Το μικρόφωνο, τι έχει πάθει. Δεν με ακούτε δυνατά. Θέλετε να έρθω λίγο πιο κοντά. Τι φάση. Μπιλ, πες μου. Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή σου. Καλώς ήρθες. Με ακούτε. Ωραία. Μια χαρά ακούγεις. Perfecto. Λοιπόν, παιδιά. Η αλήθεια είναι πως πέρασε σχεδόν μια ώρα. Δεν φτάσαμε 400 like. Το βλέπω. Είμαστε 498. Και δυστυχώς θα πρέπει να κλείσω. Σιγά σιγά. Σας έκανα το χατήρι, τα φτιάξανε ωραία και καλά. Έχει κάνει ηλιοθεραπεία αυτή εδώ και έγινε ωραία και καλά. Και εγώ πρέπει να κλείσω αυτό το live δυστυχώς νωρίς σήμερα. Όχι ότι κι άλλες φορές κρατώ περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί. Πώς το λένε. Έχω δουλειές να κάνω. Δυστυχώς. Εγώ πρέπει να φτιάξω δουλειές στο σούπερ μάρκετ, να πάω στο σούπερ μάρκετ, μια καλή νοικοκυρά. Τα κλασικά και ωραία. Λοιπόν, θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή σου, Κωνσταντίνα. Θέλω όλα τα μέλη, τα 12 μέλη του καναλιού, να μας δώσουν σημείο ζωής και να μου στείλουν ένα μήνυμα στο Instagram, ώστε να φτιάξω μια ομαδική, να τους βάλω όλους σιγά σιγά μέσα να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει.
Και τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Αυτά, φτάσαμε και 420 like, εντάξει, αστέρια είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κάντε εδώ το follow σας. Κάντε follow. Α, δεν έχω link για follow τώρα. Τέλος πάντων, κάντε με follow στο Instagram της Matter Place. Κουράστηκα. Αχ, πεθαίνω, ξέρεις. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν εδώ πέρα. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο live stream. Bye bye. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε αύριο live. Άλλον όχι, γιατί έχω event. Την Πέμπτη μπορεί να κάνω την Πέμπτη. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε την Πέμπτη live. Άντε. Μουά, φιλάκια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ όλους που κάνανε super chat. Super chat είχαμε σήμερα. Δεν είχαμε μέλη. Έχουμε super chat σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ευθύμη, τη Smile που κάνανε super chat σήμερα. Φιλάκια πολλά. Μουά. Bye, γεια σας.